Ασταμάτητο ο Αποέλ πέτυχε σε βάρος της Νέας Σαλαμίνας τη μεγαλύτερη του νίκη στο πρωτάθλημα με 9-0 και διατήρησε τη διαφορά των 3 βαθμών από τη δεύτερη ΑΕΚ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σκορ στο φετινό πρωτάθλημα. Έτσι, οι Νταμπλούχοι πέτυχαν την 8η τους νίκη σε 9 αγώνες, ενώ η Νέα Σαλαμίνα, που ήταν αίτητη για 5 σερί μάτς, δέχτηκε την 3η της ήττα. Με τα 9 γκολ που πέτυχε ο Αποέλ, έφτασε τα 38 συνολικά σε 8 αγώνες και διαθέτει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Το σκορ άνοιξε μόλις στο 2 ο Γιώργος Εφρέμ, ο Στίλιτς πέτυχε το 2-0 στο 21, ο Ζάρκοβιτς με αυτογκολ στο 44 ανέβασε το σκορ στο 3-0 για να διαμορφώσει το 4-0 ο Ντεβινσέντι με κεφαλιά πριν από την ανάπαυλα. Καταιγιστικός ήταν ο Αποέλ και στο δεύτερο ημίχρονο, πετυχαίνοντας ακόμα 5 γκολ με τους Ντεβινσέντι στο 51, Βινίσιους στο 61, Καβενάκη στο 83 και στο 89 και Πιατκόφσκι στο 86. Μάλιστα, ο Αργεντινός στράικερ με τα 2 τέρματα που πέτυχε έφτασε τα 12, σκοράροντας σε 7 συνεχόμενα παιχνίδια την ώρα που ο Ντεβινσέντι έφτασε τα 7. Με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, Πάρης Ανδρέου, ανακοίνωσε την παραίτησή του. Σε 4 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για επεισόδια στο τέλος του αγώνα.